πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάλι. Μαρία μου. Εδώ. Μαρία μας, Μαρία. Γεια μας και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και έτσι, πάντα να μας δίνεις τέτοιες συνταγές. Και γιατί σήμερα, εκπομπές. Από την κορυφή μέχρι τα νύχια θα μας φροντίσεις. Και ξέρεις τι, μαλλιά, πρόσωπο, σώμα, όλα, έτσι. Μαρία μου, είναι φυσικές συνταγές. Πολύ φυσικές. Είναι βέβαια, τόσο καιρό που την έχουμε. Και γιαούρτι έφερα σήμερα. Και λάδι ελιάς έφερα σήμερα. Και έφτιαξα και ένα για το πρόσωπο. Με πράσινο σαπούνι, το έτριψα, το βάλα και στο νεράκι και το έκανε ευρώ. Να δούμε αυτό, τα υλικά αυτό. Λοιπόν. Ξεκινάμε, από την λοσιο. Όπως θέλετε. Ωραία, αυτό, λοιπόν, αυτό. Μισό λεπτό για να οργανωθούμε λιγάκι, να δούμε τα υλικά της καρτούλες μας, της λοσιών, ναι. Έτσι, μπράβο, με το πράσινο σαπούνι. Ωραία, με το πράσινο σαπούνι, έτσι. Να δούμε τι λέει η καρτούλα μας για να ξεκινήσουμε να τη γράφουμε. Δύο κουταλιές. Υγρό πράσινο σαπούνι, Μαρία, έτοιμο χειροποίητο. 1/4 του φλιτζανιού μέλι, 1/4 φλιτζανιού ροδόνερο ή άλλον φόνερο. Εγώ το έφτιαξα σήμερα αυτό. Εγώ το έφτιαξα σήμερα αυτό. Μπορούμε να πάρουμε, δηλαδή, να τρίψουμε πράσινο σαπούνι και με βραστό νερό, αναλόγως την πυκνότητα που θέλουμε, να το κάνουμε από αφρόλουτρο μέχρι για το πρόσωπο, για το πράσινο σαπούνι, το αγνό πράσινο σαπούνι. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλό και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Έτσι, είναι καταπληκτικό. Εγώ το έφτιαξα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, και έχουμε αυτό. Και είναι, Μαρία μου, αυτό που είναι το φυσικό λιπαντικό που χρειάζεται για την υγρασία του προσώπου μας. Και όχι μόνο αυτό, κρατάει, την κρατάει. Α, την πολύ κρατάει. Καλό. Αυτό θέλουμε να την κρατήσει. Δεν ξηραίνει την επιδερμίδα που έχουν όλα τα άλλα. Μπράβο. Δηλαδή, γιατί όλα τα σαπούνια που έχουν χημικούς σαπουνοποιητές, έτσι, ξηρώνει την επιδερμίδα. Δηλαδή, πλένεσαι και μετά λες, με τραβάει. Ναι, ναι, θέλω να βάλω σε κάτι. Τραβάει και το νιώθεις πολύ χάλια. Έτσι. Και σε όλες τις ηλικίες. Έτσι, ναι, μην το λέμε ότι μόνο για τις πιο μεγάλες. Μελάκι, το μελάκι μας. Εδώ το βάζουμε με το μάτι. Οι κυρίες, να πω, θα το κάνουν με την, αυτή που διάβασες, Μαρία, με τη συνταγή που διάβασες. Ωραία, τις ποσότητες που είπαμε. Έτσι. Βλέπετε ήδη. Ωραία. Και λίγο ανθόνερο θα βάλουμε, το οποίο θα το ανακατέψεις τώρα εσύ. Το είναι... οποίο δίνει τη μυρωδιά. Δίνει μυρωδιά και βοηθάει και αυτό να γίνει μια λοσιόν πιο υδαρής. Να είναι, να μπορούμε να τη βάλουμε σε ένα μπουκαλάκι. Μην κοιτάτε που τα κάνουμε εδώ έτσι, με το μπολάκι. Μετά αυτά τα βολεύουμε, τα βάζουμε σε μπουκαλάκια, τα οποία έχουμε για να τα χρησιμοποιούμε. Μπουκαλάκια, έτσι, βαζάκια, έτσι. Απλώς εμείς δείχνουμε εδώ πώς μπορούμε να τα φτιάξουμε και μετά το βάζουμε σε ένα μπουκαλάκι που έχουμε ένα εδώ. Γυάλινο μπουκαλάκι, να είναι οτιδήποτε. Κυρίως γυάλινα, γιατί άμα βάλουμε και θεριέλια που εδώ μπορούμε να προσθέσουμε ένα προαιρετικά ή δύο προαιρετικά εθέριο όλο, μια λεβάντα που είναι πασπαρτού έλαιο. Να πω ότι έχουμε μια φανατική τηλεθεάτρια, την Αναστασία, και μου είπε οπωσδήποτε τώρα μετά τις γιορτές, γεια σου Αναστασία, οπωσδήποτε μετά τις γιορτές να κάνουμε μάσκα θρέψεις για το πρόσωπο. Ωραία, αυτή θέλουμε κι εμείς. Πραγματικά, τώρα αξίζει μετά, ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά. Οπότε θέλουμε να δούμε τι θα βάλουμε. Πάμε λοιπόν, έτοιμο, να δούμε τα. Αυτό είναι έτοιμο. Αυτό είναι έτοιμο, κάνει και αφρό, κάνει και λίγο αφρό. Αφαιρεί λοιπόν και τους ρήπους, κάνει την ενυδάτωση. Εννοείται. Και έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο με φυσικά και πολύ ωραία υλικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα υλικά για τη μάσκα. Τις θρέψεις με το κακάο, που είναι ειδική μετά τις γιορτές, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε, βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε το. Βέβαια, τόσο μακιγιάζ. Το μακιγιάζ και τι τώρα χρειαζόμαστε. Θέλουμε... Μπράβο. Μία κουταλιά γιαούρτι πλήρες, στραγγιστό, μισό κουταλάκι του γλυκού λάδι, ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο, σεσαμέλαιο ή λάδι αβοκάντο, ό,τι θέλουμε εμείς. Εγώ βάζω κουταλιά... ελαιόλαδο. Ωραία, ελαιόλαδο εμείς. Μία κουταλιά κοφτή αλεύρι, ένα κουταλάκι κοφτό κακάο, έτσι. Μπράβο. Γιατί το κακάο έχει αντιοξειδωτικές ουσίες και να το τρώμε. Το είναι ό,τι καλύτερο. Και το παρθένο ελαιόλαδο, βιταμίνη Ε, φουλ. Δηλαδή και να τα τρώμε αυτά. Είπαμε ότι ό,τι τρώμε μπορούμε να το βάλουμε στο πρόσωπό μας. Και είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί τρέφεται και το δέρμα. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, το αλευράκι μου. Έχω βάλει εδώ το ελαιόλαδο, η σειρά σου. Ναι. Έτσι. Που είμαστε ελαιοπαραγωγός χώρα, δεν φροντίζουμε να έχουμε το παρθένο. Το γιαουρτάκι μας, που κι αυτό είναι στα πέρατα του κόσμου, το στραγγιστό γιαούρτι. Πολύ famous. Βέβαια. Το αλευράκι μας, όποιο αλευρί έχετε, ίσα ίσα και για να σταθεροποιηθεί. Και το κακάο μας. Κακάο, βέβαια, από αυτό που χρησιμοποιούμε σπίτι ή από αυτό που έχουμε ένα οργανικό πάρι, ας πούμε, από το. Ναι. Εντάξει. Κοφτό το κουταλάκι, ωραία. Έχει όλες τις ιδιότητες της σοκολάτας, έχει τις ιδιότητες του κακάο, έχει και βούτυρο κακάο μέσα, δεν χρειάζεται πολύ να σημαντικό. Βάλουμε επιπλέον. Άμα δούμε ότι μας έχει γίνει πολύ στεγνό, βάζουμε λίγο, ναι. Λίγο λαδάκι, ίσα ίσα να το... Μπράβο, αυτή είσαι. Αυτό. Πολύ ωραία. Έτσι.
Λοιπόν, το παίρνουμε ή με τα χεράκια μας. Είδες που είναι και αυτό, μπορεί να το φας. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να το βάλουμε στο πρόσωπό μας, στο ντεκολτέ και στο λαιμό 20 λεπτάκια, να ξεβγαρθούμε με χλιαρό νεράκι και έτσι να αποκτήσουμε πάλι την επιδερμίδα που μας, που θέλουμε, που την έχουμε ανάγκη, που να είναι λαμπερή. Επίσης να πω ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα σκραμπ πριν, με λίγο ζάχαρη, με λίγο όπως έχουμε δείξει, με λίγο λαδάκι και να εφαρμόσουμε μάσκα. Θα τα δείξουμε αυτά και τα σκραμπ. Τώρα πάμε να δούμε και τα μαλλιά. Το επόμενο, για να μην, πρέπει να προλάβουμε και τα μαλλιά μας. Έχετε λιπαρά μαλλιά με πιτηρίδα και θέλετε να το καταπολεμείτε. Πολύς κόσμος σχεδόν. Λοιπόν, τα υλικά για αυτή την θεραπεία που χρειάζεστε είναι 2 κουταλιές μιλόξιδο ή φρέσκο χυμό λεμονιού, 2 κουταλιές αποσταγμένο νερό και 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Εδώ έχω το μιλόξιδό μας. Το μιλόξιδο είναι πασπαρτού. Το ξέρουμε, το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν τόνερ ελαφρύ, γιατί έχει φυσικά χα και βοηθάει την επιδερμίδα να κάνει ελαφριά απολέπιση. Οπότε λοιπόν, σαν μια λοσιόν δηλαδή θα το βάλουμε. Τώρα όμως θα το κάνουμε μια μάσκα, την οποία την κάνουμε, ναι, κάνουμε μάσκα για το τριχωτό της επιδερμίδας, του κάνουμε ελαφριά το ελαιόλαδο, το μιλόξιδο, το ελαιόλαδο. Και λίγο απεσταγμένο νερό, κράτα μου. Ωραία. Δεν θέλει τίποτα αυτό. Είναι έτσι υδαρές για να το πάρουμε, να το βάλουμε, να το χύσουμε μάλλον στα μαλάκια μας. Ρίζα άκρη. Ρίζα. Γιατί εκεί πέρα έχουμε την πιτηρίδα. Κάνουμε όλο αυτό που κάνουμε τα χέρια μας, όλο το περνάμε στο τριχωτό της κεφαλής. Σηκώνουμε τα μαλάκια πάνω ή οι άντρες βάζουν κάτι εκεί πέρα να μην τρέχει. Εγώ βάζω και τη μεμβράνη για να έχει θερμότητα. Ή ένα σκουφάκι, σηκώνουμε τα μαλλιά πάνω, να μην τρέχουμε. 15 με 20 λεπτάκια, ξεβγαζόμαστε, λουζόμαστε κανονικά. Και μετά το μαλλί μας γυαλίζει. Το έχω κάνει όχι και μόνο, είναι καταπληκτικό. Όχι μόνο γυαλίζει, αλλά με τη συχνότητα φεύγει η πιτηρίδα. Εμείς αυτό το κάνουμε και για την πιτηρίδα. Έτσι, πολύ ωραία. Ωραία. 2-1. Και λιπαρότητα και πιτηρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά τα νέα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πάρα πολύ. Σε περιμένουμε άλλες. Κι εγώ, ανυπομονώ.